θαύματα και θαυμάσια. Μια εκπομπή που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Γούβαλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε το θαύμα της πίστεως, ομιλία πέμπτη ή τα επτά σαλπίσματα, μέρος πρώτον. Πριν 19 αιώνες, σε ένα νησί του Αιγαίου, εξορίστηκε κάποιος που μιλούσε για μια νέα θρησκεία. Αυτός ημέρα Κυριακή έπεσε σε έκσταση και είδε συγκλονιστικά οράματα που τα κατέγραψε σε βιβλίο. Πρόκειται για τον Απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο, που είδε και έγραψε στην Πάθυμο την Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Μεταξύ άλλων μας αναφέρει και για το όραμα των επτά σαλπισμάτων. Αντίκρισε δηλαδή επτά ουράνια όντα, επτά αγγέλους, που κρατούσαν σάλπιγγες και άρχιζαν διαδοχικά να σαλπίζουν. Κάθε σάλπισμα το ακολουθούσαν συγκλονιστικά γεγονότα επάνω στη γη. Εμείς αυτή την ομιλία θα προσφέρουμε στους αναγνώστες, στους ακροατές, σαν επτά ιερά σαλπίσματα, εισάριθμες θαυμαστές περιπτώσεις και διηγήσεις, οι οποίες με το λαμπρό υπερφυσικό τους μεγαλείο μπορούν να τραντάξουν τις περιοχές της απιστίας, μπορούν να γκρεμίσουν οικοδομήματα υλισμού και αθεΐας και να ανεγείρουν στη θέση τους παλάτια της ευσεβίας. Αρκεί βέβαια να βρεθούν ακροατές με καλή προαίρεση και ευθύτητα καρδίας, γιατί ξέρουμε πως ψυχές διαστρεβλωμένες από τον εγωισμό, την κακία και την πονηρία, σαν τους Φαρισαίους του Ευαγγελίου, και η Ανάσταση νεκρού να οδύνουν μπροστά τους, είναι έτοιμοι να την διαψεύσουν, ο Θεός να φυλάει από την ψυχική πόρωση. Λοιπόν, επτά σαλπίσματα κατά της απιστίας. Το πρώτο σάλπισμα: τα φίδια της Παναγίας στην Κεφαλονιά. Το πρώτο μας άλπισμα σχετίζεται με ένα πρωτοφανές υπερφυσικό γεγονός που παρατηρείται κάθε Αύγουστο στην Κεφαλονιά. Στα νότια του νησιού, κάτω από το μεγάλο βουνό τον Έλλο, στην περιοχή της Λιβαθούς, εκεί που βασιλεύει η Ελιά, εξού και η ονομασία Ελιού, συναντάμε το Μαρκόπουλο, μικρό χωριό χτισμένο σε 300 μέτρα υψόμετρο πάνω από τη θάλασσα, στη γωνιά που βλέπει προς τον Πατραϊκό κόλπο. Η Θεία Εξαίσια, το καλύτερο μπαλκόνι της Κεφαλονιάς. Εκεί, βαθιά στην όχθη μιας ρεματιάς, στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, βγαίνουν κάθε χρόνο στην περίοδο του 15 Αυγούστου τα φίδια της Παναγίας. Από τις πρώτες ημέρες αυτής της περίοδου, συγκεκριμένα από την 6η Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εμφανίζονται στο ναό τα περίφημα φίδια της Παναγίας. Καθώς προχωρούν οι μέρες, γίνονται περισσότερα και την παραμονή της κοιμήσεως πληθαίνουν υπερβολικά. Ενώ βασιλεύει ο ήλιος και οι καμπάνες χτυπούν απανωτά, τα φίδια ξετρυπώνουν πολλά πολλά. Βλέπεις μαρκοπουλιώτες με κεριά να γυρνούν στη ρεματιά για να μαζέψουν φίδια και να τα φέρουν στο ναό. Στον Εσπερινό, τότε που αρχίζει η μεγάλη πανήγυρης και η πρωτοφανής κοσμοσυρωή, σε όλες τις γωνιές του ναού, στα προσκυνητάρια, στα στασίδια, στα έπιπλα, μπορείς να ειδείς φίδια. Κυκλοφορούν άνετα ανάμεσα στους πολυάριθμους προσκυνητές. Κανένα δεν φοβούνται. Τους νιώθουν όλους δικούς των. Εκείνοι μπορούν να τα πιάσουν, να τα καμαρώσουν, να τα ακουμπήσουν επάνω τους. Τοπικό δύστιχο τονίζει: τα φίδια από το Μαρκόπουλο καλένουν να με φάνε, να κίνανε τσιπαναγιάς και με χαϊδολογάνε. Οι κάτοικοι του Μαρκοπούλου προετοιμάζουν τους πρωτοφερμένους προσκυνητές με αυτά τα λόγια:
θα ανεβαίνουν στον κόρφο σας και με τη χάρη της Παναγίας δεν θα σας πειράζουνε, θα τα βαστάτε στο χέρι σας και θα σας γλύφουνε σαν γατσούλια. Φαινόμενα απίθανα και απίστευτα. Άλλα φίδια τα βλέπεις τυλιγμένα στο μπράτσο ενός χριστιανού σαν βραχιόλια. Άλλα ανεβασμένα στην εικόνα της Παναγίας ή στον Εσταυρωμένο ή στους άρτους της Αρτοκλασίας. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μπορεί κάποιο να ανέβει στο Ευαγγέλιο που κρατάει στα χέρια του ο παπάς. Πανηγυρίζουν και αυτά σαν εκπρόσωποι του Ζωικού Βασιλείου μαζί με τους χριστιανούς την εορτή της μητέρας του κτίστου των απάντων και δίνουν στην πανήγυρη ένα τόνο εδεμικό. Στην Εδέμ οι πρωτόπλαστοι και τα ζώα ζούσαν αδελφωμένοι. Όταν τελειώνει στις 15 Αυγούστου η Θεία Λειτουργία, 3-4 φωτογράφοι κρατούν στα χέρια τους φίδια και τα προσφέρουν σε όσους επιθυμούν να φωτογραφηθούν με αυτά. Μερικοί ευαίσθητοι τα πιάνουν με φόβο. Εκείνα άφοβα ανεβαίνουν στο στήθος τους, στο λαιμό τους και ο φακός απαθανατίζει το παράδοξο θέαμα. Καθώς φεύγει 15 Αυγούστου, αναχωρούν και αυτά. Οι χριστιανοί θα τα περιμένουν πάλι το επόμενο έτος όπως τα περίμεναν το Μάη τις παπαρούνες, κατά την έκφραση Κεφαλονίτη συγγραφέα, και θα τα καλωσορίσουν με γλυκόλογα. Καλώστε τα αγαπητά μας φίδια, πώς είσαστε από πέρυσι? Το χρώμα αυτών των φιδιών είναι γκρίζο, στο μέγεθος λεπτά και σχετικώς μικρά, δεν περνούν το μέτρο. Όταν πλησιάζεις να τα χαϊδέψεις το κεφάλι, νιώθεις ένα δερματάκι βελούδινο και βλέπεις δύο μάτια σπιθυροβόλα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι στο πλατή του κεφάλι σχηματίζεται ένας μικρός σταυρός, πράγμα που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, κάτι το πρωτοφανές και μοναδικό. Πουθενά δεν συναντάτε κάτι παρόμοιο. Επιπλέον και στην άκρη της λεπτής γλώσσας τους υπάρχει το σημείο του σταυρού. Μερικοί Γερμανοί φυσιοδίφες που τα εξέτασαν από πλευρά ζωολογικής δεν μπόρεσαν να τα κατατάξουν σε κανένα από τα γνωστά είδη. Όλα όσα σχετίζονται με αυτά τα φίδια είναι παράδοξα και υπερφυή. Από πού βγαίνουν είναι ακαθόριστο και άγνωστο. Από το καμπαναριό, από σχισμές και ρογμές του ναού, από τον γύρω χώρο. Υπάρχει η ιδέα ότι βγαίνουν από τα ερείπια του παλαιού ναού. Όσο και αν παρατηρούν οι μαρκοπουλιώτες, για να προσδιορίσουν από πού ξεπροβάλλουν, καθώς και πού κρύβονται μετά την εορτή, τίποτε δεν επισημαίνουν. Άγνωστος και μυστηριώδης ο κρυψώνας τους. Μία φορά κάποιος χριστιανός σκέφτηκε να πάρει ένα φίδι και να το κλείσει σε μπουκάλι. Μάλιστα, το τοποθέτησε στο εικονοστάσιο του σπιτιού του. Αργότερα διεπίστωσε ότι το μπουκάλι ήταν άδειο. Όπως διηγούνται οι ντόπιοι, σε οποιοδήποτε μέρος και αν τα κλείσεις, ύστερα από 40 ημέρες θα εξαφανιστούν. Πολλοί που έτυχε να σκοτώσουν ένα φίδι, παραδείγματος χάρη παλαιά ένας αμαξάς πάτησε κάποιο με το κάρο του, είδαν στον ύπνο του την Παναγία να τους το γυρεύει και πήραν την απόφαση να στείλουν στο προσκυνητάρι της ασημένια ή ξύλινα επιχρυσωμένα ομοιώματα φιδιών. Και κάτι άλλο αξιοσημείωτο. Όταν το 1924 η Εκκλησία της Ελλάδος δέχθηκε το νέο ημερολόγιο, οι κεφαλονίτες αγωνιούσαν να δουν την επιλογή που θα έκαναν τα φίδια. Αυτά βγήκαν με το νέο ημερολόγιο, πράγμα που συνετέλεσε να μην βρει έδαφος ο παλαιοημερολογισμός στην Κεφαλονιά. Η εμφάνιση των φιδιών έχει και προφητική σημασία. Θεωρείται καλό σημάδι για τα πράγματα του τόπου, καλοχρονιά και ευημερία. Γι' αυτό και με ξεχωριστή αγωνία τα παιδιά του Μαρκοπούλου το βράδυ της 5ης προς την 6η Αυγούστου ανάβουν κεριά και ψάχνουν γύρω από το καμπαναριό για να διαπιστώσουν την εμφάνισή τους. Οι κραυγοί βγήκανε τα φίδια αντυχή φορτισμένη με μεγάλη χαρά. Αν δεν βγουν είναι κακός ιονός. Τον Αύγουστο του 1940, παραμονές του Μεγάλου Πολέμου, καθώς και το 1953 που επλήγει το νησί από σεισμό, δεν βγήκαν.
Όταν τυχαίνει να συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα στην Κεφαλονιά, βγαίνουν λίγα. Όπως λόγου χάρη το 1981 που επικρατούσε μεγάλη όξυνση στις σχέσεις Μητροπολίτου και Μερίδος του Πυμνίου, τότε εμφανίστηκαν μόνο δύο. Το θαυμαστό και εκπληκτικό αυτό φαινόμενο των φιδιών της Παναγίας κατ' επανάληψη έχει απασχολήσει τον τύπο καθώς και την τηλεόραση της χώρας μας και τις καλοπροαίρετες και ίσιες ψυχές αναθέρμανε την πίστη. Το θαυμαστό πηγάδι του Αγίου Γερασίμου. Πάλι θα σταθούμε στην Κεφαλονιά, στον χώρο που ασκήτεψε ο μεγάλος όσιος του 16ου αιώνα Γεράσιμος, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του. Σε αυτή την περιοχή η παράδοση λέει ότι άνοιξε 40 πηγάδια. Ένα από αυτά, κοντά στο μοναστήρι, παρουσιάζει κάποιες θαυμαστές εκδηλώσεις. Όταν πανηγυρίζει ο όσιος και λιτανεύεται το ιερό του σκήνωμα, το πηγάδι αυτό με εντυπωσιακό τρόπο συμμετέχει στον εορτασμό. Θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Στις δύο μεγάλες πανηγύρες, στις 16 Αυγούστου, που εορτάζεται η κίνησή του, για την ακρίβεια κοιμήθη στις 15 Αυγούστου, αλλά λόγω της εορτής της Μεγαλόχαρης, μετετέθη η εορτή κατά μία ημέρα. Και στις 20 Οκτωβρίου, που εορτάζεται η ανακομιδή του Λειψάνου του, είναι καθιερωμένο να γίνεται περιφορά του σκηνώματός του. Όταν η λιτανία φτάσει στο πηγάδι, γίνεται στάσεις και αναπέμπονται δεήσεις. Τη στιγμή αυτή λαμβάνει η χώρα κάτι το καταπληκτικό. Το νερό του πηγαδιού ανεβαίνει μέχρι το χείλος, λες και θέλει να αντικρίσει και να προσκυνήσει το λείψανο του οσίου. Και οι χριστιανοί είτε με κάποιο δοχείο, είτε με τα χέρια τους, παίρνουν νερό για να πιούν και να ευλογηθούν. Μόλις περάσει η μέρα της εορτής και ακριβέστερα μόλις περάσει η 12η νυχτερινή ώρα, η στάθμη του νερού έχει χαμηλώσει και έχει επανέλθει στο σημείο που βρισκόταν προηγουμένως. Αυτή η θαυματουργία τα τελευταία χρόνια, κρίμασιν εις ο Κύριος είδε, δεν πραγματοποιείται. Φαίνεται ότι οι παλαιότεροι χριστιανοί ήταν πιο άξιοι σε ανατενήσεις θεϊκών σημείων. Πριν από το 1925 συνέβαινε και ένα άλλο καταπληκτικό. Κοντά στο πηγάδι υπάρχει μεγάλος πλάτανος φυτευμένος από τον Άγιο. Τον ονομάζουν πενταδάκτυλο για τα πέντε μεγάλα κλονάρια του. Αυτός, όταν έφτανε εκεί το ιερό λείψανο, ελίγιζε τα κλονάρια του και προσκυνούσε. Οι παλαιότεροι το θυμούνται και αναρριγούν στην ενθύμησή του. Το πηγάδι του Αγίου Γερασίμου μας θυμίζει και άλλα παρόμοια γεγονότα. Δεν είναι ασυνήθιστο νερά που συνδέονται με κάποιο ιερό γεγονός ή πρόσωπο φροντίζουν να συμμετάσχουν στην εορταστική ανάμνηση του γεγονότος ή του προσώπου. Είναι γνωστό ότι παρόμοιο επακριβώς θαύμα γίνεται στην Παναγία την Τρυπητή στο Αίγιο όταν πανηγυρίζει. Τα νερά του πηγαδιού ανυψώνονται και συνορτάζουν. Ότι
Τρίτον, ναοί που δεν γκρεμίζονται. Το τρίτο σάλπισμα θα μας έρθει καταρχήν από τα βόρεια, από τη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, και είναι σάλπισμα φοβερό, και θα διασαλπίσω ότι είναι επικίνδυνο να ξεσηκώνεται με αυτάδια το πλάσμα ενάντια στον πλάστη. Στο κεντρικότερο σημείο της Σόφιας, χαμηλά, χωμένη μέσα στο έδαφος, υπήρχε μια όμορφη και αρχαία εκκλησούλα της Αγίας Πέτκας, δηλαδή της Αγίας Παρασκευής. Στα βουλγαρικά η έκτη μέρα της εβδομάδας ονομάζεται Πέτακ, όχι της γνωστής Παρθενομάρτυρος, αλλά μια συνώνυμη Οσίας που τιμάται ιδιαίτερα εκεί και που τα λείψανά της σήμερα βρίσκονται στη Ρουμανία. Με αυτόν τον ναό συνδέονται εντυπωσιακά και τρομερά γεγονότα που έκαναν ισχυρούς της γης να υποτάξουν τη βούλησή τους σε κάποια άλλη ακαταμάχητη βούληση και δύναμη. Γύρω στο 1963 απεφάσισαν οι αρμόδιοι να διαπλατείνουν τον κεντρικό δρόμο. Αυτό εσήμαινε ότι το χριστιανικό μνημείο έπρεπε να κατεδαφιστεί. Θα απαλλάσσονταν έτσι και από ένα ανεπιθύμητο κτίσμα. Το συνεργείο κατεδαφίσεως ετοιμάστηκε. Τον πρώτο ρόλο θα τον έπαιζε μια μπολντόζα. Σε λίγα λεπτά της ώρας θα τον σόριαζε σε ερείπια. Έτσι υπελόγιζαν τα πράγματα. Τους ήρθαν όμως ανάποδα. Τραγουδήθηκε άλλο τραγούδι και όχι αυτό που επιθυμούσαν. Ενώ έβαζαν εμπρός την μπολντόζα και την κατεύθυναν προς το ναό, πάθαινε συνεχώς βλάβες. Την έφτιαχναν αλλά και πάλι έσπαζε. Αδύνατο να πλησιάσουν στην εκκλησία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μόλις γυρίζει στο σπίτι του εργάτης, που με μανία επιζητούσε το γκρέμισμα, βρίσκει παρακαλώ νεκρό ένα από τα μέλη της οικογένειας του. Εν τω μεταξύ ο υπεύθυνος αυτής της επιχειρήσεως πληροφορήθηκε ότι οι εργάτες δεν κατόρθωσαν τίποτε. Έμαθε και τις λεπτομέρειες. Του φάνηκαν όλα ανόητα και αγριεμένος είπε: «Δεν αξίζετε τίποτε, μόνο για παραμύθια είσαστε. Αύριο θα πάω να τον γκρεμίσω ο ίδιος». Αλλά ο δυστυχής έμεινε μόνο με τα μεγάλα αυτά λόγια. Μόλις ανέβηκε μανιώδησε πάνω στο μηχάνημα και βάδισε προς την εκκλησία, και αυτό έσπασε, αλλά το πιο συνταρακτικό, βρήκε και ο ίδιος ξαφνικά το θάνατο. Καταλαβαίνετε τι θλίψεις αλλά και τι τρόμος επακολούθησε. Δεν απέμεινε τίποτε άλλο παρά να ανακαλέσουν τη διαταγή της κατεδαφίσεως. Και για να ομορφύνει ο χώρος έφτιαξαν κάτι σαν υπόγεια καταστήματα και μια πλατεία γύρω από το ναό, όπως φαίνεται και σε διάφορες φωτογραφίες που κυκλοφορούν και παρουσιάζουν το κέντρο της Σόφιας. Η Αγία Πέτκα, ή μάλλον εκείνος που λάτρευε η Αγία, έγινε γνωστός όλη τη Σόφια ότι έχει ανυπολόγιστη δύναμη, που αν κάποτε αρχίζει να τη δείχνει, καταλαμβάνονται όλοι από πανικό. Τε
τέτοιου είδους υπερφυσικά γεγονότα υπάρχουν πολυάριθμα και άλλοι ναοί που είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία και ιστορία μέσα στον χριστιανισμό, μόλις αντιμετώπισαν κατεδάφιση, την εξουδετέρωσαν με τρόπο που προκάλεσε θάμβος. Αυτό συνέβη και σε ναούς που δεν έτυχε να έχουν κάποια ξεχωριστή αξία, πλην όμως με την απόκρουση του εχθρού επρόκειτο να τονώσουν την πίστη πολλών ανθρώπων. Ο νεκροταφιακός ναός του Αγίου Γεωργίου στα Φραγκουλέικα, μικρό χωριό της Αιτωλίας, μετά την κλεισούρα και πριν από το Αγρίνιο, ανάγκασε γύρω στο 1968 την εθνική οδό Αντιρίου Άρτας Ιωαννίνου σε άσχημη παράκαμψη. Έλαβαν χώρα τα ίδια υπερφυσικά γεγονότα. Μάλιστα το μηχάνημα που χάλασε καθώς βάθηκε να γκρεμίσει το ναό, το άφησαν χαλασμένο εκεί και αφού τελείωσε όλο το έργο, τότε τόλμησαν να πλησιάσουν και να το φτιάξουν. Δύο άλλοι ναοί στην περιοχή Σκαραναγκά Ελευσίνας ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Ο ένας από αυτούς, κίνησης της Θεοτόκου, στην άκρη των ναυπηγείων του εφοπλιστού νάρχου, όταν πήγαν να τον γκρεμίσουν για να συνεχίσουν το υψηλό τείχος, τους έσπαζε κάτι πελώρια μηχανήματα κατεδαφίσεως. Απεφάσισαν τελικά να κάνουν μικρή καμπύλη και να τον αφήσουν απείραχτο έξω των τείχων. Μπορούσαν να τον περικλείσουν και μέσα, γιατί ο χώρος το επέτρεπε, αλλά ο φόβος που πήραν τους έκανε να τραβηχθούν αυτοί προς τα μέσα. Ο άλλος ναός κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου στο όνομα της Μεταμορφώσεως. Εκεί γύρω στο 1963 έφτιαχναν δρόμο ασφαλτοστρωμένο προς τα Άνω Λιώσια. Έτσι στον επίσημο και παραθαλάσσιο δρόμο που από την Αθήνα προχωρούσε προς την Ελευσίνα θα άνοιγε ένα παρακλάδι προς τα δεξιά για την κατεύθυνση που αναφέραμε. Όπως είχε χαραχθεί το σχέδιο, τους δυσκόλευε το εξοκλήσι και δόθηκε εντολή να τον κατεδαφίσουν. Ποιος ξέρει τι θεό λάτρευε αυτός που έδινε τέτοιες διαταγές. Και εδώ τα ίδια αξιοθαύμαστα συντελέστηκαν. Το ινί του εξκαφέα έσπασε δύο φορές. Οπότε κατάλαβαν ότι έπρεπε να υποκύψουν σε ανώτερη θέληση. Έτσι η στροφή έγινε λίγο πιο πέρα και το εκκλησάκι με τον ωραίο του τρούλο συνεχίζει να στέλνει την ευλογία του και το χαιρετισμό του σε όλους τους περαστικούς στον πλαϊνό του πολυσύχνα στον δρόμο. Στον Άγιο Ιωάννη του Νέου Κόσμου, τον μεγαλοπρεπή αυτό ναό πίσω από το ιερό και σύριδα στην Ελεοφόρο Βουλιαγμένης, υπάρχει ο παλαιός μικρός Αγιάννης. Όταν οικοδομήθηκε ο μεγάλος, είπαν σαν περιττό να τον γκρεμίσουν, αλλά και εδώ τα ίδια έσπαζαν οι μπολντόζες και έτσι τον άφησαν. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην εκκλησούλα αυτή λειτουργούσε ο πιο άγιος ιερέας της παλιάς Αθήνας, ο Άγιος Νικόλας, ο Παπανικόλας, ο Πλανάς. Θαυμαστές όλες αυτές οι περιπτώσεις και τονωτικές για την πίστη, αλλά και συμβολικές συγχρόνως, δείχνουν την ακατάλητη δύναμη της Εκκλησίας του Χριστού. Πύλε άδου ου κατησχύσου συναυτής. Εδώ αγαπητοί ακροατές, τελειώνουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας τον Σέργιο Παπαγεωργίου που φρόντιζε και επεμελείτε τον ήχο. Χαίρετε. Και θαυμάσια. Μια εκπομπή που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Γούβαλης.